Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί ένα θέμα που απασχόλησε και εμένα όταν ξεκίνησα να διαβάζω οικονομικές καταστάσεις. Ναι, ξέρω πως είπα πως το προηγούμενο βίντεο της σειράς ήταν το τελευταίο, αλλά έκανα ένα βασικό λάθος. Δεν μίλησα καθόλου για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει χειραγώγηση των οικονομικών καταστάσεων, αλλοιώνοντας αποτελέσματα και παγιδεύοντας τους επενδυτές. Και επειδή και εγώ ο ίδιος βλέπω τους ισολογισμούς των δικών μου εταιριών, καταλαβαίνω πόσο εύκολο είναι να αλλάξεις κάποια δεδομένα άμα θέλεις. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων για να ξεγελάνε τους επενδυτές. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις μου και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο της σειράς και τα οποία πρέπει να δείτε αν θέλετε να βγάζει οποιοδήποτε νόημα το σημερινό βίντεο, από τις οικονομικές καταστάσεις μπορούν να αντιληφθούν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Επενδυτές, μέτοχοι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, βασίζονται σε αυτά για να λάβουν τις αποφάσεις τους. Ο επενδυτής αποφασίζει αν θα αγοράσει μία μετοχή. Ο αναλυτής προβλέπει αν θα ολοκληρωθεί μία εξαγορά. Η τράπεζα αποφασίζει αν θα χορηγήσει ένα δάνειο. Ο προμηθευτής ορίζει τους όρους πληρωμής. Το κράτος ζητάει τους αντίστοιχους φόρους. Και φυσικά τα στελέχη παίρνουν τα μπόνους τους. Βλέπουμε λοιπόν πόση πίεση ασκείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τα αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων. Κάθε γραμμή μετράει σημαντικά για κάποιον. Και μάλιστα η κάθε πλευρά θέλει τα δικά της. Ο μέτοχος θέλει φυσικά μεγάλη κερδοφορία για να πάρει αντίστοιχα μεγάλο μέρισμα. Η οικονομική διοίκηση θέλει χαμηλή κερδοφορία για να πληρώσει λιγότερους φόρους. Το κράτος θέλει ακριβώς το αντίθετο. Ο προμηθευτής θέλει να δει ρευστότητα για να συνεχίσει να στέλνει τις παραγγελίες. Και η τράπεζα θέλει να δει ανάπτυξη για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα δάνεια. Όλα αυτά είναι αντικρουόμενοι στόχοι. Είναι λοιπόν εύκολο αντιληπτό πόσα συμφέροντα υπάρχουν προκειμένου να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Και μία σημείωση εδώ, επειδή ξέρω ότι οι περισσότεροι ήδη το σκεφτόμαστε, η αλλοίωση αυτή δεν είναι πάντα παράνομη. Πολλές φορές είναι απλά θέμα ερμηνείας. Θα καταλάβετε σε λίγο. Η χειραγώγηση των οικονομικών καταστάσεων βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τρίγωνο. Και ναι, πιο επικίνδυνο και από αυτό το Βερμούδων. Το τρίγωνο της απάτης. Το εν λόγω τρίγωνο, το οποίο παρουσιάστηκε πρώτη φορά από τον Donald R. Cressey, γνωστό εγκληματολόγο, αποτελείται από τρεις πλευρές. Είπαμε. Τρίγωνο. Τις πιέσεις παύλα κίνητρα, για παράδειγμα τα μπόνους των στελεχών, τις ευκαιρίες, για παράδειγμα την έλλειψη εσωτερικού ελέγχου, και τις συμπεριφορές παύλα αιτιολογήσεις. Για παράδειγμα, το αν έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα μέσα στην εταιρεία που επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές. Πλέον υπάρχουν και κάποιες πιο σύγχρονες παραλλαγές του συγκεκριμένου τριγώνου, όπως για παράδειγμα το The Fraud Diamond ή ο κανόνας 10-80-10, αλλά αυτό ξεφεύγει από το πλαίσιο του σημερινού βίντεο. Τώρα, χειραγώγηση οικονομικές καταστάσεις μπορεί να βρούμε σε οποιαδήποτε εγγραφή, όμως κάποιες είναι πιο συχνές από άλλες. Πάμε λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτές. Η πιο συνήθης κατηγορία χειραγώγησης των οικονομικών καταστάσεων αφορά σε τι άλλο το κέρδος της εταιρείας. Όπως όλοι πολύ εύκολα καταλαβαίνουμε, τα κέρδη μιας εταιρείας δεν είναι κάτι άλλο από το σύνολο των εσόδων μείον το σύνολο των εξόδων που είχε σε μια συγκεκριμένη χρονιά. Όμως, όπως έχουμε δει και στα προηγούμενα βίντεο αυτής της σειράς, το πώς αποτυπώνονται αυτά τα μεγέθη δεν είναι απόλυτα δεδομένο. Αν για παράδειγμα μια εταιρεία θέλει να αυξήσει τα εισοδήματά της, μπορεί να εμφανίσει εικονικά τιμολόγια τα οποία δεν αντιστοιχούν σε κάποια παρεχόμενη υπηρεσία. Αν από την άλλη θέλει να αυξήσει τα έξοδά της για να μειώσει την κερδοφορία, τότε μπλέκονται οι αγαπημένες μας αποσβέσεις. Ο ρυθμός με τον οποίο θα επιλέξουμε να καταχωρήσουμε τις αποσβέσεις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να αλλάξει άρδιν το τελικό αποτέλεσμα. Το αυτό ισχύει και για τα αποθέματα. Πειράζοντας τώρα τα κέρδη, η εταιρεία μπορεί να εξαπατήσει τους επενδυτές, κάνοντάς τους να νομίζουν πως είναι μια καθαρή και εύρωστη εταιρεία. Μα καλά θα μου πείτε τώρα, αν εμφανίσει κερδοφορία, δεν θα πρέπει ως συνέπεια να πληρώσει και μεγαλύτερο φόρο? Και μάλιστα για τζίρο που δεν έκανε καν. Και η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν την νοιάζει. Γιατί? Γιατί ούτως ή άλλως αυτό το φόρο θα το πληρώσει από τα χρήματα που θα σηκώσει πουλώντας μέρος των μετοχών της σε νέους επενδυτές. Γιατί όπως είπαμε, τους έχει πείσει πως πρόκειται για μια καλή επενδυτική ευκαιρία. Τώρα, μια άλλη κατηγορία λογιστικής απάτης είναι οι εντομοιηλικές συναλλαγές. Όπου συνήθως η κερδοφορία μεταφέρεται από μια χώρα σε μια άλλη για να εξασφαλιστεί ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Στο χωριό μου το λέγαμε φορά αποφυγή. Αν για παράδειγμα ένας επιχειρηματίας θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, αλλά δεν θέλει να φορολογηθεί εδώ, τι μπορεί να κάνει? Πρώτον, αυτό που θα πω στη συνέχεια δεν είναι παρότρινση για να το κάνει κανένας μας. Και δεύτερον, το παράδειγμα που θα δώσω είναι απλοποιημένο, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Αφού τα είπαμε λοιπόν αυτά, πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο φίλος μας ο επιχειρηματίας. Αρχικά, ανοίγει την εταιρεία Α στην Κύπρο και σε αυτήν καταχωρεί το brand με το οποίο θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ανοίγει στην Ελλάδα την εταιρεία Β
και παραχωρεί τα δικαιώματα χρήσης του συγκεκριμένου brand. Εννοείται φυσικά έναντι αμοιβής. Κρατήστε το. Έστω λοιπόν ότι το 2021 πάει καλά και η εταιρεία Vita στην Ελλάδα εμφανίζει κερδοφορία 1 εκατομμύριο ευρώ. Πώς μπορεί τώρα να τα κρύψει από τις ελληνικές αρχές? Όπως είπαμε, το δικαιώμα χρήσης του brand το παραχώρησε η εταιρεία Alpha στην Κύπρο έναντι αμοιβής. Έρχεται λοιπόν και λέει πως για το 2021 θέλει αμοιβή ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Πως όλη η κερδοφορία μεταφέρθηκε από την εταιρεία Vita στην Ελλάδα στην εταιρεία Alpha στην Κύπρο. Και θα φορολογηθεί τελικά εκεί με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Τόσο απλό. Τώρα ας περάσουμε σε ένα άλλο είδος χειραγώγησης των οικονομικών καταστάσεων και ένα φαινόμενο που έχουμε δει αρκετές φορές και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και αυτό κυρίως αφορά στα υπόλοιπα προμηθευτών και πελατών. Τι εννοώ? Αν μια εταιρεία δεν δηλώσει μέρος των οφειλών που έχει προς προμηθευτές, δηλαδή υπόλοιπο προς προμηθευτές, τότε θα εμφανίσει μικρότερες υποχρεώσεις για το επόμενο διάστημα. Και αν παράλληλα αυξήσει τα υπόλοιπα πελατών, δηλαδή και καλά πόσα τις χρωστάνε οι πελάτες της, τότε θα εμφανίσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την ταμιακή ρευστότητα που ενδέχεται να έχει τους επόμενους 12 μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις κιόλας η εταιρεία ξέρει πόσο πελάτης έχει φαλιρίσει και δεν πρόκειται να πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτόν, όμως συνεχίζει να εμφανίζει αυτό το υπόλοιπο προκειμένου να μην δείξει τις επισφάλειες. Γιατί κάπως έτσι μπορεί να χαθεί τον bonus ενός στελέχους. True story, by the way. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι φυσικά ο χρόνος. Τα διάφορα κονδύλια μπορεί να χαρακτηριστούν είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα με βάση το πότε πρόκειται να εισπραχθούν ή να πληρωθούν. Βραχυπρόθεσμη είναι οποιαδήποτε εισπράξη ή πληρωμή πρόκειται να γίνει μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ μακροπρόθεσμη είναι οποιαδήποτε πρόκειται να γίνει μετά τους 12 μήνες. Και επειδή όπως έχουμε πει υπάρχουν αρκετοί εταιρικοί δείκτες, τα ratios όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, κάθε μία από αυτές τις εγγραφές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Και επειδή ξέρω πως ήδη αναρωτιέστε, όπως αναρωτιόμουν και εγώ, γιατί είναι τόσο σημαντικοί αυτοί οι εταιρικοί δείκτες, είναι χαρακτηριστικό πως οι τράπεζες δίνουν δάνεια με συγκεκριμένους όρους για το εύρος μέσα στο οποίο μπορούν να κινούνται ορισμένοι δείκτες. Και αυτό γιατί οι τράπεζες θέλουν συνεχώς να βλέπουν από τις εταιρείες ρευστότητα και φερεγγιότητα. Επομένως, καταλαβαίνουμε γιατί οι εταιρείες έχουν πολύ ισχυρά κίνητρα να εμφανίζουν αυτούς τους δείκτες συνεχώς μέσα σε αυτό το εύρος. Και το τελευταίο κομμάτι για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα αναφορικά με τη χειραγώγηση των οικονομικών καταστάσεων είναι τα άϊλα. Πριν λίγο είδαμε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει χειραγώγηση σε χειροπιαστά και μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη, όπως για παράδειγμα τα υπόλοιπα πελατών. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε πόσο πιο ευάλωτα είναι άϊλα αγαθά όπως το Goodwill. Για όποιον δεν καταλαβαίνει, μπορεί απλά να δει το βίντεο του ισολογισμού. Τόσο απλά. Στο Goodwill οι εταιρείες μπορούν να βάλουν σχεδόν οποιαδήποτε τιμή θέλουν χωρίς να λογοδοτήσουν. Ακόμα και ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να αφήσει μια σημείωση αναφορικά με το ύψος του Goodwill, αλλά πρακτικά δεν μπορεί να το απορρίψει. Πόσοι επενδυτές νομίζετε πως διαβάζουν όντως τις σημειώσεις των ορκωτών στις οικονομικές καταστάσεις? Δεν θα απαντήσω καν. Τώρα, αν όλο αυτό μοιάζει σαν να ταξιδεύουμε μέσα στο τρίγωνο τσαπάτης, χωρίς καν πηξίδα, τουλάχιστον έχω και κάποια θετικά νέα. Σύμμαχοι μας σε αυτό το ταξίδι είναι οι ορκωτοί ελεγκτές και οι επιτροπές κεφαλαίου αγορών. Οι μεγάλες εταιρείες και ειδικά όλες οι συγμένες πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι βεβαιώνουν πως οι οικονομικές καταστάσεις τους είναι αληθείς. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν και οι επιτροπές κεφαλαίου αγορών. Αυτές, με προτεργάτη την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορών των ΗΠΑ, θεωρητικά τουλάχιστον ξεκοκαλίζουν κάθε γραμμή των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να εντοπίσουν red flags. Οποιαδήποτε ανακρίβεια δηλαδή που ενδεχομένως να εγείρει κάποια ανησυχία. Βέβαια, η ύπαρξη ορκωτών ελεγκτών αλλά και επιτροπών κεφαλαίου αγορών δεν αποκλείει τα χρηματιστηριακά σκάνδαλα. Ενδεικτικά, ας αναφέρουμε την Enron, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα χρηματιστηριακής απάτης και μας έρχεται από το μακρινό 2001. Παιδιά, και εγώ 12 ήμουνα τότε, βιβλιογραφικά το διάβασα. Για όσους δεν το θυμόμαστε ή για όσους δεν είχατε γεννηθεί καν, το σκάνδαλο της Enron συγκλώνησε σύθεμελα τη Wall Street, μιας και αποτελούσε μία από τις ναυαρχίδες του ταμπλό, δηλαδή του χρηματιστηρίου όπως λέμε. Πολύ χοντρικά, η εταιρεία επί σειρά ετών παραποιούσε τις οικονομικές καταστάσεις, εκτοξεύοντας έτσι την τιμή της μετοχής της. Όμως, όπως και οποιαδήποτε άλλη φούσκα, κάποια στιγμή έσκασε. Έτσι ακριβώς έγινε και με την Enron, η τιμή της οποίας από 90 δολάρια έπεσε στα 26 λεπτά του δολαρίου. Πέρα από τα δισεκατομμύρια που εξαϊλώθηκαν και από τα προσωπικά δράματα που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη απάτη, οι τεκτονικές δονήσεις του σκανδάλου άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ρε, τι μου γράψατε εδώ, ποιήση θα κάνουμε. Τέλος πάντων, ως απόρρια του σκανδάλου της Enron, τουλάχιστον εισήχθησαν τα εξής: νέα ελεγκτικά πρότυπα, αυξημένη εποπτεία, αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου και ειδική νομοθεσία. The Sarbanes Oxley Act of 2002. Το ίδιο συνέβη και στον κόσμο των ελεκτικών αρχών, μιας και η Arthur Andersen, τις οποίες οι ορκωτοί υπέγραφαν τις οικονομικές καταστάσεις της Enron, εξαφανίστηκε από τον χάρτη της Wall Street. Η πάλε ποτέ κρατεά εταιρεία, μέλος των Big Five, δηλαδή των 5 μεγαλύτερων ελεκτικών εταιριών του πλανήτη, από 28.000 υπαλλήλους βρέθηκε να έχει μόλις 200 και σχεδόν κανέναν πελάτη. Μέχρι και ο ίδιος ο όρος πλέον άλλαξε και τον συναντάμε ως The Big Four. Κλείνοντας, θέλω να πω πως πέρα από το να μπορούμε να διαβάζουμε τις οικονομικές καταστάσεις, πέρα από το να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν τα νούμερα και οι συσχετισμοί μεταξύ τους, εταιρικοί δείκτες, η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επενδυτών είναι πάρα πολύ
πολύ εύκολο να πέσουν θύμα των μεγάλων επενδυτών της Wall Street. Είναι δηλαδή σημαντικό να μάθουμε να μιλάμε τη γλώσσα των επενδύσεων, αλλά είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε πως δεν είμαστε σε θέση να γράψουμε μυθιστόρημα. Ας επενδύσουμε καλύτερα σε ένα broad index ETF όπως το VTI που παρακολουθεί το σύνολο του αμερικανικού χρηματιστήριου. Τόσο απλά. Και αν δεν καταλάβατε τι είπα μόλις τώρα, δείτε αυτό το βίντεο. Κλείνοντας, ξέρω ότι η συγκεκριμένη σειρά είναι λίγο πιο τεχνική και ίσως λίγο λιγότερο ενδιαφέρουσα. Όμως σας το εγγυώμαι, μαθαίνοντας έστω και τα βασικά για το πώς να διαβάζουμε τις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών, θα μας ανοίξει νέους επενδυτικούς δρόμους. Και ξαναλέω, δεν είπα να γίνουμε ορκωτοί λογιστές, αλλά 5 βασικά πράγματα μπορούμε να τα μάθουμε. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και επειδή σίγουρα θα σας έχουν δημιουργηθεί αρκετές απορίες, ακολουθήστε μας στο Instagram όπου ανεβάζουμε stories απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Επιπλέον, εκεί μοιραζόμαστε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα, αλλά και ξεχωριστά Instagram lives που δεν ανεβαίνουν ποτέ εδώ. Οπότε, αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερο υλικό από εμάς ή απλά να πείτε ένα γεια, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Instagram.